Σε λειτουργία δόθηκε ξανά ο κόμβο βιομηχανική περιοχή στην Εγνατία Οδό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, καθώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλευρικού σταθμού διοδείων. Θυμίζουμε πω στι 3 Δοδεκάτου του 2019 έκλεισε η έξοδο τη ΒΠΕ από Κομωτινή για την κατασκευή του σταθμού διοδείων. Μετά από σειρά παρατάσεων που δόθηκαν στην κατασκευάστρια εταιρεία, τελικά ο κόμβο άνοιξε ξανά μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μετά από 1,5 χρόνο αναμονή. Ιστορικά επίση θυμίζουμε πω ο κόμβο τη ΒΠΕ στην Εγνατία Οδό παραδόθηκε σε κυκλοφορία τον Μάρτιο του 2017, προκειμένου να προσφέρει άμεση είσοδο βαρέων και λοιπόν οχημάτων στη βιομηχανική ζώνη τη περιοχή. Η κατασκευή του έγινε για την αποσυμφόρηση τη Εθνική Οδού Κομωτινή Απών, ώστε να μην διέρχονται βαρέα οχήματα μέσα από του οικισμού Ροδίτη και Θρυλόριο για να μπαίνουν στη ΒΠΕ. Στα πλευρικά διόδια πληρώνουν τα οχήματα που βγαίνουν από Κομωτινή προ ΒΠΕ, εξαιρουμένων των μόνιμων κατοίκων δεν πληρώνουν τα οχήματα που έρχονται από Σάπεση ή Αλεξανδρούπολη, διότι αυτά έχουν πληρώσει στο μετοπικό σταθμό Μέστη που προηγείται. Αυτό είναι και ο δεύτερο σταθμό πλευρικών διοδείων στην Εγνατία Οδό στη Ροδόπη, μετά τον αντίστοιχο στη Μέστη. Εκεί πληρώνουν όσοι κινούνται από Αλεξανδρούπολη προ Σάπε, εξαιρουμένων των μόνιμων κατοίκων. Δεν πληρώνουν όσοι βγαίνουν από Κομωτινή προ Σάπε, διότι έχουν πληρώσει τον μετοπικό τη Μέστη. Το επόμενο διάστημα ξεκινάει η κατασκευή και του πλευρικού σταθμού διοδείων στον Ιασμού. Θα πληρώνουν όσοι βγαίνουν από κομωτινή προσίασμο, εξαιρουμένων των μόνιμων κατοίκων. Δεν θα πληρώνουν όσοι έρχονται από ξάνθη προσίασμο, διότι θα έχουν πληρώσει στον μετοπικό σταθμό διοδείωνειά μου που προηγείται.